Yeah, ma se non ti ricordi, Επιτέλου, το έθιμα που διατηρούν ανανοούνται οι πιστοί στο Πάγιο Μέτωπο και τα παιδιά και τις μεγάλες εβδομάδες, όταν ο κόσμος δει μαζί με τον Χριστό το δράμα και την ανάσταση. Είναι το καθάρισμα του σπιτιού, τα παραδοσιακά και σκαλινά ζημώματα, το κοκκίνος των κρυφών και ο θεοτιασμός. Είναι αυτές τις μέρες που οι θύμησες των παλαιότερων ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο και να θυμηθούν πως γιόρταζαν χρόνια πριν την Κυριακή και τη Δευτέρα του Παστά. Σήμερα είναι το ταυτότητα καλά να μας πείτε ποια έχει μας θυμηθεί το μεγάλο κομμάτι στο χωριό και η μεγάλη εβδομάδα. Γιατί είναι η εβδομάδα που θα δείτε τον Δευτέρα και τον Δευτέρα. Από κάθε γωνία. Ναι. Μετά. Έτσι, εγώ μην είχα δείξει ότι δουλεύω και δεν είχα δείξει και δεν είχα δείξει μετά την μεγάλη γιορτή, μεγάλη παρασκευή, με το μεγάλο πρώτο στο σχολείο και μεγάλη εκκλησία. Μάλιστα, όπου είναι ο Λεκτάκο, είναι με τα οδάκη του Δέσκη, μεγάλη Δέσκη, το κλείδα με τα οδά, με τα κρεμιόφυλλα. Παραδοσιακό τρόπο, όλοι οι κλείδε τα κρεμιόφυλλα είναι τους παιδιούς του χωραστού. Άρα κάθε μέρα της μεγάλης εβδομάδας κάνετε τη μέρα αυτή τη μέρα. Κάτι έτσι και το βράδυ έχει μισή τη τώρα, η μεγάλη στην Κυριακή του Πάσχα. Πού έχει μέσα τη μεγάλη εβδομάδας το Σάββατο. Κάτι έτσι το πρόβλημα. Η μάνα μου το πρόβλημα. Η μάνα μου παραμελήσει. Δηλαδή ήταν οικογενειακή υπόθεση, μια μεγάλη και πόσες μέρες κρατούσαν όλα αυτά τα παιχνίδια, όλα αυτά τα παγωπότη. Εγώ στην Κυριακή του είπα, ολόκληρη την εβδομάδα για να τι είχατε άλλο να κάνετε, είχατε τα παιχνίδια, μετά. Αυτό
Nada, si tú te vas a conseguir ya, por favor, no es una que esto tiene un más.
Thank you.
Ladies and gentlemen, simulation video finishing in fitness contest at cybc.com.cy. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη. Εδώ έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Σαλακάρη, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος, για να μας πούν πώς θα δουν στην Ελλάδα. Κύριε Σαλακάρη, καλώς ήρθατε. Καλή Πάσχα. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε για την αυτορή και την εκπομπή σου. Ενδιαφέρον μαζί με την κορίτσια μα, την μικρή μα πατρίδα, όπω και την σημαντική μέρα για τον Ελληνικό. Πώ περάσατε αυτή την μέρα και την μεταγραφή στην Ελλάδα, μακριά από την Κύπρο, θα είστε και τα έτοιμα τα διατηρείτε, πώ θα περάσετε την ημέρα σα. Εμεί και από την Κύπρο στην Ελλάδα είμαστε και μακριά, αλλά παράδειγμα είμαστε και κοντά στην Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε ούτε την ακαρονή μα την ιδιαίτερη, ούτε τα ιδιαίτερα ηθικά αίτημα που προσδιορίζουν την Κυπριακή μας αυτοδιοίκηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχουμε να συνέψουμε τίποτα από το σημαντικότερο μας κινήτρο που περνάμε όμως από την άλλη ανάγκη. Η ίδια παράδοση με την Ελλάδα, έτσι, έχετε έρθει τα ίδια τις κοινές παραδόσεις, οπότε θα είναι και Κυπριακό Πάσχα, αλλά και ελληνικό από την άλλη, έτσι, κύριε Σταματάρη. Θα είμαστε προσαρμοσμένοι. Σήμερα είμαστε προσαρμοσμένοι. Υπάρχουν ορισμένε ιδιαιτερότητε σε κάθε περιοχή τη Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από την Κύπρο. Αλλά εμεί οι Κύπροι έχουμε πλήρω προσαρμοστεί σε ό,τι αφορά τι παραδόσει, τι ιδιαίτερε που μπορούν να αντιμετωπιστούν πάντα θετικά και ευχάριστα στι χώρε και στου τόπου διαμονή. Σπλαούδε είναι μεγάλε και στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, μείνονται αυτά. Είναι λεπτομέρειες ουσιαστικά. Υπάρχουν ιδιαίτερες συγκεκριμένες παραδόσεις σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Ακολουθούν το παράδειγμα
quello di sempre stato meno aviato, insomma, che lo tiro passo, metto la medicina di oltre il figlio di aviato, quando mi E come è che lo sa che tu stai che ti salonetti e che stava pari? Che stava e stai di stai proprio stessa, come sto dire che ti è quella parola di là? Quindi le cose sono proprio di quella nostra di quella si ne va in fuori la come per di quel non mi capendo che non è Nella lite sono molti smesse che sto le campe, si sa. A poi si può in più, e per il suo del vescovo, se per il vescovo in sti chiesi, questi che stanno lì, si per il vescovo in sti chiesi, per come lo le campe di Schiffi. E se per il tema bene di lavare, si trova la stessa di mezzo, di mezzo, lo che capita per un film di Schiffi. Beh, infatti, infatti, mi ha Οπότε η γιορτή γίνεται σε συνδυασμό με την γιορτή την οικογενειακή που πραγματοποιείται στις διάφορες περιοχές. Άρα θα θεωρείτε σε αυτές τις μέρες και όχι αυτές από τις κρατήσεις και θα κάνετε τα μεγάλα που δεν υπάρχουν ποτέ οι ίδιες περιοχές των κυβέρνων της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε ότι ο κυριότερος σκοπός ύπαρξής μας είναι η συμβολή και με κάθε τρόπο βοήθεια των Κυπρίων της Ελλάδας προς τους Κυπρίους για τον αγώνα τους για ελευθερία και επανένωση του νησιού. Αυτός είναι ο κύριος και ο ουσιαστικός σκοπός της ύπαρξής μας. Επομένως, ποτέ δεν σταματάμε οι δραστηριότητες και οι γνωρίες που αφορούν αυτό το στοιχείο, αυτό το λίγο. Κύριε Σταματάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είστε στα κοντά μας. Αντιλαμβάνομαι ότι θα ετοιμάζετε τώρα για το γιορτινό τραπέζι με το παιδί σα και όλα τα σχετικά εκεί με τα κυπριακά τραπέζματα αλλά και με τα ελληνικά, με τα σουρέκια τη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα, τα οποία είναι ιδιαίτερα εύκολα. Έτσι. Με βλέπω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη προτίμηση για τα ελληνικά τη Θεσσαλονίκη. Θα μου επιτρέψετε όμω πριν την εισκομμένη να αναφερθώ σε δύο χαρακτηριστικά που έχουν πλάνθει μου το το στοιχείο του ανθρωπισμού και της αλληλοβοήθειας και που πιστεύω ότι η Κυπριακή Παρικία στην Ελλάδα έρθει για μας τώρα. Το πρώτο είναι η προσπάθεια που κάνουμε στη συνεργασία με την διπλωματική μας αποστολή, με την Εκκλησία της Κύπρου, με την Μητροπόλη της Κύπρου, για να απαλύνουμε τον πόνο πολλών ελληνικών που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Και το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω είναι η προσπάθεια που γίνεται συνολικά στην Ελλάδα πάντα σε συνεργασία με την Πρεσβεία και το Δοξενείο μας στη Θεσσαλονίκη και τις κοινωνικές οργανώσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλούς κύριους κοινωνικές στην Ελλάδα έτσι ώστε οι κύριοι που έχουν την κύριο στην Ελλάδα για οποιαδήποτε μορφή θεραπεία και χρειάζονται αίμα να είναι καλυμμένοι σε ό,τι αφορά το θέμα της αιμολογίας. Αυτό χάρη κυρίως στον γιατρό τον Νίκο τον Νικολαίδη, που πρωτοπόρος και πρωτεργάτης προσπαθεί να διακινήσει αυτή την γραμμή ζωής ανέκοτης και πλήθειας. Επικρατηθείτε στις πληροφορίες που αντιλαμβάνομαι, εγώ θα σε μια άλλη εκπομπή θα έχω ευκαιρία να πω περισσότερα πράγματα. Θα ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όσα έχει στο ρυθμό μας. Ευχαριστούμε και πιστεύουμε ότι όλα τα πάντα. Η Κύπρος είναι κοντά στο αδερφούς που έδινε. Βεβαίως και το αδερφονικό αδερφονικό ειδοματίου εκηρύξει έμπραχτα αυτή την ευαισθησία του. Με διάφορα φιλόσφη και συλλογή των Δήμων και άλλων αγαθών και ευρώπους που είναι στην Ελλάδα. Να είστε καλά, καλώς σας μεσημέρι και καλό Πάσχα να έχουμε. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα.
Thank you.
Τώρα στο δημόσιο δεχτήριο μας προς τους καθόλους που είναι κολλητήμα. Συνδυόμαστε με τον ειδικότερο του σταθμό Λοβίνο και άλλη τη δύσκολη παραγγελία Αρτέμιου. Είναι φίλοι του Πέστη Γραφέα. Γεια και χαρά σα, σε καλό πάνω κάτω στο Σανέστη. Σε όλα παιδιά εκεί, εξαιρετικό στην Ελλάδα μα στο μεσικό του σταθμό Λοβίνο και Αρτέμιου. Αγαπητό Ανέστη Μίκη, αγαπητό Ανέστη, αγαπητά αδέρφια εδώ στην Κύπρο και στον όπου γύρισε γυμνισμό. Για πέστε μας λίγο την καταγωγή σας, τι λέτε, λίγο μας με ακούτε. Η καταγωγή μου γεννήθηκα με γνώμη στο κάτω δίκο μου της Κερίνιας. Από βαφούδες και προγόνους από τα κλίνδια της Μικρασίας. Ζω και βιώνω μεταξύ Λονδίνου και Κύπρου. Και αγωνίζομαι στην εφόδρα, από δέσταβα τον αγάπο, γιατί εννοώ τον έδωσα στη ζωή μου μετά από τον μικρό ξεριζωνό. Να μην αφήσω την κατεχόμενη πατρίδα να ξεχαστεί. Από την κρατή μου δεν δείχνουν τα ήθη τα έθιμα ο πολιτισμός γενικά σε όλη την Κύπρο στον όπου γη ελληνισμών από την μυθολογία μέχρι το Βυζάντιο και την καθημερινότητα που ζούμε εδώ στη Χριστιανιά. Για πέστε μας κύριε Γελιού, κάποια ήδη και έπρεπε θυμάστε από το κατοδίκο μας και τα οποία μεταφέρεται μέσα από την πένα σας σε γραπτό λόγο. Ήθη και έθιμα είναι πάρα πολλά. Από τις γιορτές μέχρι το τέλος. Στην μεγάλη εβδομάδα, στον ημέρα αυτό, που πέρασε εκεί το πάρτι, σήμερα. Σίγουρα, σίγουρα, τις μεγάλες εβδομάδες, όπως παλιά και σε όλη την Κύπρο, πάντα ετοιμάζουν πρώτα την καθαριότητα του σπιτιού, τα συγκινήσματα και όλα αυτά, και μετά θα προχωρήσουμε να ετοιμάσουμε, το αλεύρι, να σπίσουμε το συστάμι, να ετοιμαστούμε για το Δήμο μας και να κουνήσουμε τα απαραίτητα όπως το συνηθίζαμε. Τώρα όλα θα τα κάνουμε εκεί στο Λονδίνο ή όχι, κυρία Ζέντα. Ναι, τα κάνουμε και σήμερα. Τα κάνουμε όλες οι γυναίκες τα κάνουν. Και μάλιστα εγώ, αν δεν μιλήσω πούνο, δεν λέω ότι είναι Ανάσταση, δεν λέω ότι είναι Χριστούγεννα, γιατί θα να ζω εκείνα τα ωραία τα παιδικά μου χρόνια. Και εγώ θα προσπαθώ να μεταφέρω όλα αυτά τα αίσθημα, θα κάνω και τα χαρίζω στον κόσμο για να μάθουν πώς γίνεται το ψωμί αυθεντικό, καθαρό, όπως τότε τα παλιά τα χρόνια που μάθαμε από τις γιαγιάδες. Θέλετε να μας πείτε λίγο από ποια τα όμορφα που γράφετε, μικρό κείμενο, ένα μικρό κείμενο. Δεν είναι μεγάλο κείμενο, ακριβώς και τίνω σε ένα εγγόνιο για αυτό το συναπάλημα, για να εξτάσω τη χαρά της συγκίνησή μας και πώς αισθανόμαστε όταν εσείς επικοινωνείτε και βρίσκεστε κοντά μας. Και προχωρώ. Μεγάλη η συγκίνηση. Ανήκω τη χαρά μας. Τέτοια ημέρα το σκηνή. Είναι μεγάλη μας σκηνή να βρίσκεστε κοντά μας. Και αυτή η